Στη συνάντηση Λουκά θα βρίσκονται και οι διαπραγματευτές Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο Στυρναμή, οι οποίοι και θα ενημερώσουν τους δύο ηγέτες προφορικά για τις σημαντικές πτυχές των πέντε κεφαλαίων όπου υπάρχουν διαφορές. Μέσα από τη συζήτηση, πρόεδρος Αναστασιάδης και Μουσταφά Κιντζή θα επιδιώξουν περισσότερες συγκλίσεις ή τουλάχιστον συναντιλήψεις σε αυτές τις διαφορές, ώστε στη συνέχιση της διάσκεψης της Γενέβης να υπάρξει πρόσφορο έδαφος για θετική κατάληξη τουλάχιστον όσον αφορά τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Το πρωί, να πούμε, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη σε τεχνοκρατικό επίπεδο αναφορικά με την αξίωση της Τουρκίας για τις τέσσερις βασικές ελευθερίες και την τελωνειακή ένωση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύσκεψη παρακάθισαν κυβερνητικός εκπρόσωπος, διαπραγματευτής, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εμπορίου, Γεωργίας και την Νομική Υπηρεσία. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Mega One, σκοπός της σύσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για αντιμετώπιση των τουρκικών απαιτήσεων, όπως οι τέσσερις βασικές ελευθερίες ισχύσουν και για τους πολίτες της μετά την λύση του Κυπριακού. Τα τέσσερα υπουργεία ετοιμάζουν το καθένα ξεχωριστά το δικό του σημείωμα για το πώς επηρεάζεται η Κύπρος και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση από μια τέτοια απέτηση. Σημειώματα τα οποία θα αποτελέσουν και τη βάση της στρατηγικής του Προέδρου Αναστασιάδη. Επίσης, συζητήθηκε και ο καθορισμός πολιτικής προσέγγισης και στάσης της Κυπριακής Δημοκρατίας εν όψη των συζητήσεων στις Βρυξέλλες για την Τελωνειακή Ένωση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρη, να σε ευχαριστήσουμε.